περιγράφουν εδώ τα κόμματα τη αντιπολίτευση μια ανεπάρκεια από την πλευρά τη κυβέρνηση, η οποία όμω κυβέρνηση, κύριε Αμπατιέλο, είναι πρώτο κόμμα με πολύ μεγάλη διαφορά σε όλε τι μετρήσει, που σημαίνει ότι για κάποιο λόγο ο κόσμο. Δεν δείχνει να εμπιστεύεται άλλο πρόσωπο από τον κ. Μητσοτάκη. Είναι ελκυστικό ο κύριος Μητσοτάκη. Καλά, κύριο. θα... Θα το δούμε αυτό πώ προχωράει. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν τον ιστορικό του χρόνο και πρέπει να κρίνονται διαρκώ. Δεν μπορούμε δηλαδή με ένα εκλογικό αποτέλεσμα να, ή με κάποιε δημοσκοπήσεις να, να επιμένουμε. Δεν δηλαδή... είναι κάποιες δημοσκοπήσει. Είναι όλε συμμετρήσει που δείχνουν. Ναι, ναι, ναι. Είναι και, ναι. και θα πω και επί τη ουσία ε, αυτό τώρα, γιατί είναι πρώτο. Αυτό θα εξηγήσω ακριβώ ε. ε, τώρα. Πλέον το 41% το οποίο επικαλούνται με στόμφο πολλά κυβερνητικά στελέχη αποτελεί ένα πολύ μακρινό παρελθόν. Κατά, κατά τη γνώμη μα, ε, ποτέ δεν ήταν και αυτό το 41% λευκή επιταγή για όλε τι πολιτικέ τη κυβέρνηση. Από όταν έγιναν οι εκλογέ, αυτό το ποσοστό και αυτή η λογική έχει δεχθεί πολλά χαστούκια. Και να μην το υποτιμάμε αυτό, και έτσι, επειδή ανοίγεται τα σοβαρά θέματα στη σημερινή συζήτηση και ξεκινήσαμε με το θέμα τη ακρίβεια, πρέπει να πορευτεί και ο κόσμο μπροστά και στην κάλυψη των ευρωεκλογών, που φαίνεται πόσο κρίσιμη είναι και δεν μπορεί να υποτιμιέται με δευτερεύοντα ε, ζητήματα. Γιατί και η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση βαδίζει σε ένα δύσκολο μονοπάτι με πολύ μεγάλε δυσκολίε και με συνέπειε που θα υποστούν οι λαοί. έχουμε δύο πολέμου στην περιοχή που συμβάλλει και συμμετέχει ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εμπλοκή τη χώρα μα μέσα σε αυτήν. Οπότε αυτά τα στοιχεία και το τι μήνυμα θα πάρει η κυβέρνηση, αλλά και όσοι τη είναι χορηγοί. Γιατί εμεί λέμε και το έχουμε τοποθετηθεί πολλέ φορέ και με βάση τη ζήτηση που κάνετε και πριν, ότι και να μην υπήρχε ο κύριο Κασελάκη, θα έπρεπε να τον εφεύρει ο κύριο Μητσοτάκη. Mm -hmm. Δηλαδή, όταν η αντιπαράθεση και η αντιπολίτευση γίνεται μέσα στο στενό κορσέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα του το σχήμα, συστήματος... υπάρχουν και άλλα, και άλλα κόμματα στην αντιπολίτευση. Και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ναι. Τι λέτε, Απλά ότι λέμε ότι το συγκεκριμένο οι οι δηλαδή. Κόμματα. Λέτε ότι όλη στη... η, η αντιπολίτευση. Η λογική τη που... αντιπαράθεση βεβαίω. Και, και, το και το αυτό λέτε... αποδείχθηκε τελικά στι εκλογέ. Αυτό <laughs> αποδεικνύεται και στι δημοσκοπήσει. Το θετικό συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά είναι ότι η αντιπολίτευση υπήρξε και το προηγούμενο διάστημα και αυτή πρέπει να δυναμώσουμε και ήταν στου δρόμου του αγώνα, ήταν στου φοιτητέ που χρεοκόπησε η λογική ότι όλο ο κόσμο είναι με τα ιδιωτικά πανεπιστήματα και είδαμε πώ κατέληξε αυτό. ήταν στου αγρότε, στου εργαζόμενου που παλεύουν για μισθού, γιατί λέμε για ακρίβεια. Αλλά, αν δεν μιλήσουμε για του μισθού και την κατάσταση Αυτό, που βρίσκονται σήμερα, και το... 26% και το κάτω από το 5.000.000, κ. 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 Μπατιαλό. Και που δείχνει και ότι αυτή η ανάπτυξη τελικά είναι για τα κέρδη κάποιων επιχειρηματικών ομιλών που αλήθεια ναι, να καταγράφουν για... τερα... ιστορικά ρεκόρ κερδοφορία. Επειδή... Άρα, να δούμε πού βρίσκεται το εργαζόμενος, είστε... συνταξιούχος, ε... ο εργαζόμενο, ο συνταξιούχο, ο αγρότη. Εσεί πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει προεκλογική εκστρατεία με την Εκκλησία, με την ηγεσία τη Εκκλησία. Αυτό που βλέπουμε την τελευταία περίοδο δυστυχώ είναι ότι η πίστη που είναι μια έτσι ατομική προσωπική υπόθεση του καθενός και έχει κάθε δικαίωμα σε αυτό και να μην μπαίνει κανένα εμπόδιο. Έχει γίνει εργαλείο πολιτική αντιπαράθεση και δυστυχώ αυτό γίνεται σε ένα πλαίσιο που όλοι του, όλοι του, μηδενό εξερουμένου δεν έχουν συμφωνήσει με την πρόταση του ΚΚΕ για διαχωρισμό κράτου εκκλησία. Που είναι το βασικό επίπεδο έτσι, και πλαίσιο και βάση για να μπορούμε να συζητάμε μακριά από αυτά τα ζητήματα. Με αυτή την έννοια. Και, και, να επειδή, κλείστε, και επειδή, κάνατε σωστά και ξεκινήσατε με τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα την εκπομπή σα, οι ευρωεκλογέ που έχουμε μπροστά χρειάζονται το λαό όχι να κοιτάει μόνο δεξιά-αριστερά. Που θα πάει με βάση αυτά τα, τα ζητήματα αλλά κυρίως να δώσει μήνυμα και υπάρχει πάνω από το 40% του ελληνικού ε, λαού που θέλει να δώσει μήνυμα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό σαν δύναμη πολιτική Μάλ υπάρχει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που Φω. μπορεί με συνέπεια να στηρίξει ως εγγύηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα.